Ήτανε, με συγχωρήσουμε, ήτανε το happening της χρονιάς. Το οποίο ήταν happening. Στημένο ήτανε. Και στημένο, ποιος είπε. Λένε ότι είναι στημένο αυτοί που δεν ξέρουν από τηλεόραση. Έλα. Στημένο ήταν από τον Παπαδάκη για να κάνει τηλεθέαση. Όταν λοιπόν στείνεις κάτι για να κάνεις τηλεθέαση, δεν το κάνεις στο τέλος της εκπομπής. Το κάνεις στην αρχή, στη μέση. Γιατί η τηλεθέαση θα πάει στην επόμενη. Βέβαια. Εκείνη την ημέρα, το έχω πει και το ξαναλέω, ήταν από τις μικρότερες τηλεθεάσεις στη σεζόν. Αλήθεια, επειδή ναι, ναι, βέβαια, γιατί είναι στο τέλος. Να δεις. Σε αλλά, καλά. Σε όλους και δεν προμήνυε τίποτα θα γινόταν. Ήταν μια τόσο φιλική ατμόσφαιρα. Μα τόσο φιλική ατμόσφαιρα την ημέρα, εκείνη την ημέρα. Πάντα στη μέρα με τον Γκαρσιδιάρη και την Κανέλη και την Δούρου πιστεύω ότι ήταν ένα τραγικό γεγονός. Το τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς, το οποίο πέρα από τηλεοπτικό γεγονός όμως ήταν ουσιαστικά και ένα πολιτικό γεγονός. Δηλαδή για πρώτη φορά βγήκε η βία, βγήκε στην πράξη, επί σκηνής, στον αέρα. Εγώ είχα πει ότι θα δείτε τι θα δούμε στη συνέχεια. Βέβαια μέχρι στιγμής ξύλο στη Βουλή δεν έχουμε δει, αλλά έχουμε δει στην κοινωνία. Ναι, όπου να είναι και στη Βουλή, τουλάχιστον άκουσα να λέγεται ότι ψήνεται η κατάσταση. Εσύ, Γιώργο, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Γιατί ζήτησε συγγνώμη, γιατί ένιωσε την υποχρέωσή σου να ζητήσει συγγνώμη και από του τηλεθεατέ και μπόρεσα, μετά από καιρό και από την Κανέλη. Ναι, γιατί δεν μπόρεσα να προβλέψω ή δεν μπόρεσα να κάνω κάτι εκείνη τη στιγμή. Τα χάσα. Ξέρεις, έχει γίνει καλαμπουράκι από διάφορου ανόητου και το κυριολεκτό που το λέω και γίνεται αναπαραγωγή από ανόητου, το έχει όχι εκείνη τη στιγμή. Το όχι όχι εκείνη τη στιγμή ήταν μια φυσιολογική, ανθρώπινη, γήινη αντίδραση. Βλέπεις έναν άνθρωπο που χτυπάει όχι, όχι, ναι, το σου βγαίνει, όντως. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να μεταχθώ και να φωνάξω όχι, 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 όχι. Άλλες 10 φορές θα μου γινότανε, άλλες 10 φορές θα το έκανα. Ταράχτηκες, πήρες τηλέφωνο τη γυναίκα σου, τι της είπες. Εκείνη με πήρε, ταράχτηκα πάρα πολύ. Ναι. Όπως και όλοι ταράχτηκαμε. Αν και την έχω ξαναζήσει στην ιστορία. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπω ξύλο μεταξύ πολιτικών. Πότε ήταν. Στο στούντιο. Έγινε την προεκλογική περίοδο του 1995. Μόνο που αυτοί παίξανε ξύλο, δύο άντρες, αμέσως μετά την εκπομπή. Αμέσως μετά την εκπομπή, με το που πέσανε. Βγήκαν έξω και δαρθήκανε. Όχι, μέσα στο στούντιο. Παίξανε ξύλο. Και πέσανε πάνω οι τεχνικοί και τους χωρίσανε. Είναι δύο πάρα πολύ γνωστά ονόματα τα οποία δεν πρόκειται να σας αποκαλύψω. Τώρα μην μας κάσεις τώρα. Μια ιδέα δεν είναι. Ένας ο Παυλόπουλος, δεν το καταλάβαμε. Έστω από ποια κόμματα ήταν. Μόνο αυτό. Πασό και Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, αυτοί δεν έρχονται πάντα. Πασό και Νέα Δημοκρατία. Κανονικό ξύλο όμως, όχι σαν χαρά. Κανονικό, μπουνιές, κλωτσές. Όπως ο χάρη. Μπουνιές, κλωτσές και το βρίσιμο το αυτό. Το α, μπι, μπι. Ήταν το γεγονός αυτό, ήταν το πιο μεγάλο απρόβλεπτο που έχει συμβεί, ας πούμε, σε αυτά τα ελάχιστα χρόνια. Αυτό δεν το περίμενα. Και από τα καλά και από τα. Δεν περίμενα αυτή την αντίδραση. Ήταν ένα λεπτό. Μάλιστα είχαμε κάνει υπέρβαση χρόνου. Δεν ήταν ένα λεπτό πριν κλείσει η εκπομπή. Μάλιστα μου φωνάζανε, μου φωνάζανε ο φόρο μάνατζερ, κλείσε, θα πέσουν. Δηλαδή λίγο ακόμα, γιατί τα ξέρετε αυτά στον αντένα, πέφτει στον αέρα, σε κόβουν στον αέρα. Δεν έχει τέτοια ναι. Έτσι. Στις ζωντανές εκπομπές συμβαίνει. Ναι, μας έχουν κόψει πολλές φορές. Πολύ ευγενικά, μπα, σε κόβει. Μα και αυτό έτσι τέλειωσε. Έτσι. Κόβει και πάνω στην αντίδραση τη Τιλιάνα που φώναζε. Ναι, ναι. Πέσαν διαφημίσει, δεν είπα εγώ διαφημίσει να το κόψουμε. Είναι από το LMS, ένα μηχάνημα το οποίο εκείνη την εποχή ήταν στο Μαρούσι και εμείς κάναμε κοπή από τα σπάτα. Δεν όριζα εγώ. Το LMS, τι κάνει το LMS, μόνο ένα μηχάνημα το οποίο είναι προγραμματισμένο για το πότε θα πέσουν οι διαφημίσεις. Έπρεπε να το προσέχουμε αυτό το μηχάνημα. Βέβαια.